Κανόνα πίστεω και εικόνα πραότητο. Εγκρατεία διδασκαλών ανέδειξε σε τι πίμνη σου ή των πραγμάτων Τα ποινόσιτα ύψηλα, τη φτωχή τα πλούσια. Πάτε, ύερα αρχανικοί κολαέ. Πρέσβευε χριστότοθεόρ, σώθηνε τας ψυχός ημών. Χαίρετε Κύριο πάντοτε αγαπητοί εν χριστό αδελφοί, στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για τον βίο του εναγίης πατρός Σίμων Νικολάου, Άρχιεπισκόπου Μύρων της Λικίας του Θαυματουργού του οποίου την Ιερά Μνήμη τιμά η Εκκλησία μας την 6 του μηνός Δεκεμβρίου. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνος μετά Χριστόν, στα πάταρα της Λυκίας. Οι γονείς του ήσαν ευσεβείς άνθρωποι. Από την βρεφική του ηλικία ο Άγιος Νικόλαος έδειξε την μεγάλη αρετή του, καθότι από παιδί νίστευε. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή δεν θύλαζε όλη την ημέρα και θύλαζε αργά μόλις βράδιαζε και νύχτωνε για τα καλά. Πράγμα το οποίο έδειχνε πως ήταν προορισμένος από τότε να αφιερωθεί στο Θεό, να ευαρεστήσει ενώπιόν του και να γίνει ένας μεγάλος άνθρωπος της Εκκλησίας του Χριστού. Οι συναξαριστές αναφέρουν πως ο Άγιος Νικόλαος ήταν μοναχοπέδι και οι του παρόλα αυτά τον αφιέρωσαν στο Θεό αφού τον δίδαξαν οι ίδιοι από τα παιδικά του χρόνια την πίστη και την αγάπη προς τον Θεό. Και εκείνος από τότε που ήταν μικρός ξεχώριζε ανάμεσα στα άλλα παιδιά. Τα παιχνίδια που είχαν μέσα ψέμα και απάτη, τα σκληρά και άγρια τα απέφευγε. Έπαιζε μονάχα τα έξυπνα και τα ήρεμα. Φαίνεται ότι οι γονείς του είχαν μία περιουσία, όχι πολύ μεγάλη αλλά όχι και τόσο μικρή τόσοι όσοι χρειαζόντουσαν για να συντηρηθούν οι ίδιοι και για να κάνουν ελεημοσύνες και ευεργεσίες, εκφράζοντας έτσι έμπρακτα την αγάπη τους προς το Θεό και τους συνανθρώπους τους. Ο Άγιος Νικόλαος έμαθε λίγα γράμματα όσα του χρειαζόντουσαν, δεν θέλησε περισσότερες σπουδές. Τα όσα χρειάστηκε αργότερα στην ιερατική του πορεία, του τα δίδαξε ο Θεός, τον φώτισε με το Άγιο Πνεύμα και όταν μεγάλωσε ξεχώριζε ανάμεσα από τους υπολείπους συνομιλίκους του για την σύνεσή του και την φρονιμάδα του. Δεν έκανε κάτι που κάνουν σήμερα πολλά από τα παιδιά. Στο μεταξύ κοιμήθηκαν οι γονείς του Αγίου Νικολάου και όλη η περιουσία τους έμεινε στα χέρια του, την οποία και διέθεσε στους φτωχούς και πονεμένους και σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Για τον εαυτόν του δεν κράτησε τίποτε. Τα χρήματά του δεν τα σκόρπιζε σε διασκεδάσεις και απολαύσεις, διότι κατάλαβε ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου και μάλιστα του νέου δεν είναι η απόλαυση και οι τρυφές του ματέου του του κόσμου, αλλά είναι η καταχριστόν ζωή. Διότι η αληθινή πατρίδα μας δεν είναι εδώ στη γη, αλλά είναι η βασιλεία των ουρανών. Σε πολύ νεαρή ηλικία χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από τον θείο του, ο οποίος ονομαζόταν και αυτός Νικόλαος. Με την ελεημοσύνη και τη φιλανθρωπία του ο Άγιος έσωσε από την ατίμωση τρεις νεαρές κόρες, τις οποίες ο πατέρας τους που ήταν πνιγμένος στα χρέη θέλησε να τις εξωθήσει στην πορνεία για να μαζέψουν χρήματα και να μπορέσουν να παντρευτούν. Ο Άγιος Νικόλαος όταν το έμαθε αυτό έπραξε το καθήκον του έδεσε σε ένα μαντίλι 100 χρυσά φλουριά και το βράδυ μόλις νύχτωσε, πήγε και τα άφησε στην πόρτα αυτού του σπιτιού. Βγήκε έξω ο πατέρας και βρήκε το μαντίλι, το πήρε μέσα, το ανοίγει και τι να δει. Ένα, δύο, τρία, εκατό χρυσά φλουριά, όσα χρειαζόντουσαν για να παντρευτεί η μία κόρη. Η χαρά τους είναι πολύ μεγάλη. Και αυτό ακριβώς έγινε και τις τρεις φορές. Ο Άγιος όμως δεν φανέρωσε ότι αυτός έδωσε τα χρήματα για να σωθούν οι κόρες από την πορνεία. Μέχρι που όταν έγινε και την τρίτη φορά, βγήκε έξω ο πατέρας και είδε τον Άγιο Νικόλαο να αφήνει εκεί τα χρήματα. Και ο Άγιος Νικόλαος τον παρακάλεσε να μην πει τίποτε σε κανέναν. Ο λαός αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Νικόλαο και όλοι ζήτησαν και απέτησαν να γίνει ο ιερέας τους. Σαν έφθασε στην κατάλληλη ηλικία, ο θείος του αρχιερέας Νικόλαος τον έκρινε και αυτό άξιο και τον χειροτώνησε διάκονο και αργότερα ιερέα. Ω ιερέα ο Άγιος Νικόλαος δεν επαναπαύθηκε χαλαρώνοντας τον ζήλο του. Αντιθέτως, μελετούσε συνεχώς την Αγία Γραφή, νίστευε, αγρυπνούσε, προσευχόταν, καταρτιζόταν πιο πολύ, εργαζόταν και κοπίαζε περισσότερο, για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη του συνανθρώπου. Μεγάλωσε ακόμη πιο πολύ η αγιότητά του και ανάλογα και ο σεβασμός και η πίστη κλήρου και λαού προς το πρόσωπό του. Ο Θεός αντάμυψε τον πιστό δούλο του με το χάρισμα των θαυμάτων. Όταν επιχείρησε ένα προσκυνηματικό ταξίδι προς τους Αγίους τόπους, θαυματουργικά έκανε να γαλινέψει το πέλαγος θαύμα το οποίο επαναλήφθηκε πολλές φορές. Ξέσπασε μεγάλη τρικυμία, φοβερή και επικίνδυνη, τόσο μεγάλη ώστε κινδύνευαν να καταποντιστούν και ο Άγιος Νικόλαος με την προσευχή του γαλήνευσε την τρικυμία. Έφτασαν στα Ιεροσόλυμα, προσκύνησε ο Άγιος τον Πανάγιο Τάφο, τον Γολγοθά και τα άλλα προσκυνήματα, έλαβε μέρος στις ιερές ακολουθίες, ευλογήθηκε και αγιάστηκε. Το βράδυ όμως άγγελος Κυρίου του φανερώθηκε σε όραμα και του είπε ότι πρέπει να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του. Και ο Άγιος κάνοντας υπακοή στο θέλημα του Θεού και όχι στο δικό του, επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο για την επιστροφή στην πατρίδα του. Ο καπετάνιος όμως επειδή ήταν πονηρός, άλλαξε την κατεύθυνση του καραβιού. Τότε σηκώθηκε μεγάλη τρικυμία που έσπασε το πιδάλιο του καραβιού. Γεμάτος φόβο ο καπετάνιος και οι ναύτες περίμεναν τον θάνατό τους. Ο Άγιος τους λυπήθηκε και ζήτησε από τον Θεό να πάψει η τρικυμία και έτσι ήρθε η γαλήνη. Και το πλοίο βρέθηκε ξαφνικά στα πάταρα της Λυκίας. Το πλήρωμα του καραβιού, όλοι έντρομοι και γεμάτοι θαυμασμό, έπεσαν στα πόδια του Αγίου Νικολάου και ζητούσαν συγχώρηση. Ο Άγιος του συγχώρησε αλλά τους έδωσε και μία συμβουλή, να είναι πάντα τίμιοι και αληθινοί. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του ο Άγιος Νικόλαος, τον υποδέχθηκε ο λαός με μεγάλη χαρά και εκείνος τους μετέδωσε την ευλογία που πήρε από τους Αγίους Τόπους. Τότε εξελέγει επίσκοπος στην γειτονική πόλη των Μύρων, ύστερα από την υπόδειξη Αγγέλου Κυρίου στην Σύνοδο των Επισκόπων που είχαν συγκεντρωθεί για την εκλογή. Τώρα, ως επίσκοπος, αύξησε περισσότερο τον προσωπικό του αγώνα, τις νηστείες, τις αγρυπνίες, καθώς και το ενδιαφέρον για το πνευματικό του πίμνιο. Είναι ένας από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας, που άλλαξαν την ροή της ιστορίας στον τομέα της φιλανθρωπίας. Την εποχή εκείνη, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες Διοκλητιανός και Μαξιμιανός κήρυξαν τον μεγάλο διωγμό κατά των χριστιανών. Τότε οι φανατικοί ειδωλολάτρες των Μύρων συνέλαβαν τον Θεοπρόβλητο Ιεράρχη και αφού τον βασάνισαν σκληρά, τον έριξαν στην φυλακή. Με καρτερία και υπομονή ο Άγιος υπέμεινε αυτήν την δοκιμασία, μέχρι που στον θρόνο της Ρώμης ανέβηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος και κατέπαυσε τους διωγμούς και έδωσε εντολή να ελευθερωθούν όλοι οι φυλακισμένοι χριστιανοί. Με τα σημάδια του μαρτυρίου, ελεύθερος, επιστρέφει στα μοίρα μεταξύ των άλλων και ο Άγιος Νικόλαος. Με την προσευχή του, με το κήρυγμά του, αλλά και τα θαύματά του, κατόρθωσε να φέρει πολλούς ειδωλολάτρες στην Ορθοδοξία. Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός και ενώ επικρατούσε ειρήνη, ο σατανάς που δεν ανεχόταν την επικράτηση του χριστιανισμού ξεσήκωσε νέα θύελα, την αίρεση του Αρίου. Αυτός ο δισεβής Άριος υποστήριζε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και όχι Θεός ομοούσιος με τον Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα, ότι είναι δηλαδή δημιούργημα του Πατρός ο Υιός και όχι γεννητός από τον Πατέρα. Η δισεβής αυτή έρεση βρήκε τον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων, στην πρώτη γραμμή των υπερμάχων της Ορθοδοξίας, μεταξύ των 318 θεοφόρων πατέρων, που συγκεντρώθηκαν στην νίκαια της Βυθινίας του 325 και συνεκάλεσαν την πρώτη και Αγία Οικουμενική Σύνοδο. Μαζί με τον Άγιο Νικόλαο υπήρξαν και άλλοι σοφοί και βαθιστόχαστοι θεολόγοι, όπως ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Αλέξανδρος, ο Άγιος Σπυρίδων και άλλοι. Κατά την διάρκεια της Συνόδου, όταν άκουσε ο Άγιος τον Άριο να μιλά με ασέβεια για το πρόσωπο του Χριστού και να επιμένει με οσφορική έπαρση στην αίρεσή του, τόσο πολύ οργίστηκε που σηκώθηκε και τον ράπησε δυνατά στο πρόσωπο ενώπιον του αυτοκράτορα. Για την πράξη αυτή του Αγίου Νικολάου, διότι απαγορευόταν παρουσία του βασιλέως κάποιος να χτυπήσει κάποιον άλλον, έκλεισαν τον Άγιο Νικόλαο στην φυλακή, αφού του αφαίρεσαν το επισκοπικό του ομοφόριο και το Ιερό Ευαγγέλιο. Το ίδιο βράδυ, τον επισκέφτηκαν ο Χριστός και η Υπεραγία Θεοτόκος. Του έλυσαν τα δεσμά και του έδωσαν ο Χριστός το Ιερό Ευαγγέλιο και η Θεοτόκος το αρχιερατικό του ομοφόριο. Τα ξημερώματα λοιπόν οι φύλακε βρήκαν τον Άγιο λιμένο από τα δεσμά να έχει το ομοφόριο και να διαβάζει το Ιερό Ευαγγέλιο. Τότε ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος ήρθε συντετριμμένος και του ζήτησε συγγνώμη και τον αποφυλάκησε. Μετά από τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας και την κατατρόπωση του Αρίου, ο Άγιος Νικόλαος επέστρεψε στην επαρχία του στα μοίρα της λικίας όπου και συνέχισε το θεάρεστο έργο του. Όταν στην πόλη των Μύρων έπεσε μεγάλος λιμός, δηλαδή πείνα, ο Άγιος εμφανίστηκε στον ύπνο σε έναν καπετάνιο ενός πλοίου που ήταν φορτωμένο σιτάρι και το πήγαινε στην Γαλλία και παρεκάλεσε ο Άγιος τον καπετάνιο να φέρει το σιτάρι στα μοίρα της Λυκίας διότι εκεί υπήρχε πολύ μεγάλη έλλειψη σιταριού και ότι θα το πολλούσε εύκολα. Του έδωσε μάλιστα και τρία χρυσά νομίσματα ως εγγύηση. Μόλις ξύπνησε ο καπετάνιος, βρήκε στα χέρια του τα χρυσά νομίσματα και έκπληκτος ήρθε στα μοίρα, όπου πράγματι πούλησε όλο το σιτάρι και θαύμασε τον θαυματουργό ιεράρχη των μοίρων. Επίσης, ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Νικόλαος, έσωσε από τον θάνατο τρεις Ρωμαίους αξιωματικούς, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί αδίκως για δίθεν συνωμοσία, παρουσιαζόμενος σε ενύπνιο στον αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο, αλλά και στον άτιμο και ασεβή επίτροπο Αυλάβιο. Στην Μικρά Ασία υπήρχε μία περιοχή στην Μεγάλη Φρυγία, που οι κάτοικοί τη ήσαν ξένοι και αλόφιλοι. Οι άνθρωποι τη λεγόντουσαν τα Οι τα λοιπόν επαναστάτησαν κατά του Μεγάλου Κωνσταντίνου και τότε έστειλε στρατό ο Μέγας Κωνσταντίνος υπό την κυριαρχία τριών αξιωματικών για να επαναλάβουν την τάξη. Αυτοί λοιπόν έφτασαν στο λιμάνι κοντά στα μοίρα. Οι στρατιώτες τους όμως βγήκαν στην πόλη υποτίθεται για να αγοράσουν ψωμιά. Αυτοί όμως άρχισαν να αφαιρούν και να κλέβουν οτιδήποτε και ξέσπασε μεγάλη σύγχυση στην πόλη. Σαν το έμαθε αυτό ο Άγιος Νικόλαος, κάλεσε τους τρεις αξιωματικούς για να ζητήσει τον λόγο. Οι αξιωματικοί όμως δεν γνώριζαν τίποτε. Σαν έμαθαν τα γεγονότα έτρεξαν στην πόλη και ανάγκασαν τους στρατιώτες τους να επιστρέψουν στα καράβια τους. Και έτσι ηρέμησε ο τόπος. Ο Άγιος τότε κάλεσε στη Μητρόπολη του τους τρεις αξιωματικούς, τους φιλοξένησε και τους έδωσε συμβουλές. Όταν όμως οι τρεις στρατηγοί ήσαν έτοιμοι να αναχωρήσουν με τα καράβια τους, αρκετοί άνδρες και γυναίκες ήρθαν με κλάματα στον Άγιο. Τον παρακαλούσαν να τρέξει, να προφθάσει και να σώσει τους τρεις συγγενείς τους, που ο διοικητής του τόπου Ευστάθιος αφού δωροδοκήθηκε από τους εχθρούς τους, τους κατεδίκασε άδικα και τώρα πρόκειται να εκτελεσθούν. Ο Άγιος κάλεσε τους τρεις στρατηγούς να τον ακολουθήσουν και ξεκίνησαν όλοι μαζί. Ο Άγιος βιαζόταν και έτρεχε λιγάκι για να προλάβει το κακό και μόλις που το πρόλαβε, την ώρα που έφτασε άρπαξε από το χέρι το ξύφο του Δημίου και γλίτωσε τους αθώους. Αυτοί έκλεγαν από χαρά, δόξαζαν τον Θεό και ευχαριστούσαν τον Άγιο Νικόλαο. Το γεγονό μαθεύτηκε και πάρα πολλοί κόσμοι ήρθε στην περιοχή εκείνη, μεταξύ αυτών και ο κυβερνήτη του τόπου Ευστάθιο. Τον οποίο ο Άγιο Νικόλαο τον επέπληξε για το μεγάλο του αμάρτημα. Εκείνο κατάλαβε το λάθο του, μετάνιωσε και ζήτησε συγχώρηση. Ο Άγιος τον συγχώρησε και του συμφιλίωσε όλους και έγινε αγάπη. Ύστερα οι τρεις αξιωματικοί, τους οποίους φιλοξενούσε ο Άγιος Νικόλαος, ανεχώρησαν για την περιοχή των Ταϊφάλων και επέβαλαν την ειρήνη και μετά από αυτό επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί όμως οι τρεις στρατηγοί συκοφαντήθηκαν από κάποιους κακεντρεχείς στον έπαρχο Αυλάβιο ότι δήθεν συνομώτησαν με τους Ταϊφάλους και θα κάνουν επανάσταση να ρίξουν τον Μέγα Κωνσταντίνο και να κυβερνήσουν οι ίδιοι. Ο Αυλάβιος τότε συνέλαβε αυτούς τους τρεις στρατηγούς, Νεποτιανό, Ούρσο και Αρπαλίωνα και τους έβαλε στην φυλακή. Εκείνοι οι φθονεροί όμως που τους κατηγόρησαν δεν ικανοποιήθηκαν ούτε και με αυτό. Ζητούσαν την εξόντωσή τους το ταχύτερο. Έτσι λοιπόν έδωσαν πολλά χρήματα στον Αυλάβιο με σκοπό να τους θανατώσει. Και πράγματι την επομένη ημέρα θα, θα θανατώνονταν. Επάνω στον πόνο του οι τρεις κατάδικοι θυμήθηκαν τον Άγιο Νικόλαο. Έρχεται στο νου τους το πώς έσωσε τελευταία στιγμή εκείνους τους τρεις καταδίκους στα μοίρα της λυκείας, όταν άρπαξε το ξύφος από το χέρι του Δημίου ο Άγιος. Και λέει ο Νεποτιανός, «Ο μόνος που μπορεί να μας σώσει είναι ο Θεός, δια του Αγίου Νικολάου. Θυμάστε στα μοίρα της λυκείας» που απελευθέρωσε τους τρεις μελοθανάτους, ας παρακαλέσουμε και εμείς με δάκρυα τον Θεό και Εκείνος θα μας βοηθήσει. Και οι τρεις με μια καρδιά, με μια ψυχή, με κλάμα και με θρήνο γοερό, παρακαλούσαν τον Θεό να στείλει τον Άγιο Νικόλαο να τους βοηθήσει. Και το θαύμα έγινε. Ο Άγιος παρουσιάστηκε σε ενύπνιο στον Μέχα Κωνσταντίνο και του είπε να ελευθερώσει τους τρεις αξιωματικούς που άδικα φυλακίστηκαν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος απόρρισε «Ποιος είσαι εσύ» του λέει «Και πώς μπήκε τέτοια ώρα στα ανάκτορα» «Είμαι ο αρχιερέας των Μύρων Νικόλαος και με έστειλε ο Θεός να σου πω να ελευθερώσεις παρευθεί τους τρεις αδικημένους». Αμέσως τότε ο Άγιος φανερώθηκε και στον Αυλάβιο και τον επέπληξε διότι έλαβε χρήματα και κατεδίκασε σε θάνατο τρεις αθώους. Γρήγορα του λέει «Θα έχεις μεγάλη τιμωρία από το Θεό, αν δεν τους ελευθερώσεις». Και έτσι αυτοί οι τρεις στρατηγοί σώθηκαν δια της προσευχής του Αγίου Νικολάου, οι οποίοι έγιναν μοναχοί και αφιέρωσαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και σε όσους είχαν ανάγκη. Άλλη φορά, ναύτες και πλήρωμα κάποιου πλοίου κινδύνευαν να πνιγούν. Τότε όλοι με μία καρδιά και μία φωνή φώναξαν «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ μας» και ο μεγάλος Άγιος Νάτος στην πρίμνη του καραβιού. Πήρε στα χέρια του το τιμόνι και διήφθηνε αυτό στο σκάφος και σε λίγο σταμάτησε το κακό. Ηρέμησε και γαλήνεψε η θάλασσα και ο Άγιος εξαφανίστηκε. Και οι ναύτες άραξαν το πλοίο τους στο λιμάνι των Μύρων. Πήγαν να δουν και να ευχαριστήσουν τον Άγιο προσωπικά. Όταν μπήκαν στην εκκλησία, είδαν τον Άγιο και κατάλαβαν ότι ήταν αυτός που τους έσωσε. Έπεσαν στα πόδια του και τον ευχαρίστησαν θερμά, από τα βάθη της καρδιάς τους. Για τον λόγο αυτό, ο Άγιος Νικόλαος θυμάται ως προστάτης των ναυτικών. Για πολλά χρόνια υπήρξε για τους πιστούς ο θηλάνθρωπος και καλός ποιμένας του Χριστού. Το πρόσωπό του έλαμπε και ακτινοβολούσε ειρήνη εκοιμήθη ειρηνικά και εισήλθε στην βασιλεία του Θεού για να λάβει την ανταμοιβή των καλών του έργων. Αγαπητοί μου αδελφοί, όπως είδαμε ο Θεός πρίκησε με πάρα πολλά χαρίσματα τον Άγιο Νικόλαο από τα πάταρα της Μικράς Ασίας. Έγινε μεγάλος Άγιος και θαυματουργός. Γιατί? Γιατί απλούστατα έζησε κατά πάντα το θέλημα του Θεού μελετούσε την Αγία Γραφή, προσπαθούσε και αγωνιζόταν να εφαρμόσει τα όσα διάβαζε. Πρώτη ανάγκη του θεωρούσε την μελέτη, γιατί η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι απαραίτητη για την προκοπή μας και την σωτηρία μας. Δεύτερο που θεωρούσε σημαντικό ο Άγιος ήταν τα όσα διάβαζε να τα εφαρμόσει στη ζωή του, και σαν λαϊκός και σαν κληρικός και σαν ιερέας και σαν αρχιερέας, και όταν ήταν πλούσιος και όταν ήταν φτωχός. Με ένα λόγο σε όλη του τη ζωή εφάρμοζε τον νόμο του Θεού. Έτσι λοιπόν και εμείς ας πάρουμε παράδειγμα από τους Αγίους μας, ας διαβάζουμε την Αγία Γραφή έστω ένα κεφάλαιο την ημέρα, να μην περνάει μία μέρα που να μην διαβάσουμε κάτι ψυχοφελές. Και το σπουδαιότερο, να αγωνιζόμαστε να εφαρμόσουμε τα όσα διαβάσαμε και τότε όταν αγωνιζόμαστε κατά Χριστόν θα έχουμε χάρη και χαρά Θεού και στον κόσμο τούτο αλλά πολλό δε μάλλον στον ανώτερο κόσμο, στην άλλη ζωή, στον παράδεισο που με τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου μακάρι όλοι μας να κερδίσουμε. Αμήν γέννητο. Ας δούμε και το απολυτίκιο του Αγίου Νικολάου και να κλείσουμε έτσι την σημερινή μας εκπομπή κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξε σε την πίμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω ότι τα τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχά Το οποίο σημαίνει «Η αλήθεια των γεγονότων σε ανέδειξε στον λαό σου μέτρο ορθής πίστεως, παράδειγμα και εικόνα της πραότητας και διδάσκαλο της εγκρατείας. Γι' αυτό και απέκτησες με την ταπεινοφροσύνη σου τα υψηλά στον ουρανό, με την φτώχεια σου τα πλούσια αγαθά του Θεού. Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε στο Χριστό που είναι Θεός, να σωθούνε οι ψυχές μας ήθε να έχουμε τις πρεσβείες και τις μεσητείες του Αγίου Νικολάου, ο οποίος είναι πάρα πολύ λαοφιλής Άγιος, μεγάλος Άγιος. Ο λαός μας λέει του Αγίου Νικολάου που είναι της και του πελάου. Και από εκεί βλέπουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος τιμάται σε στεριέ και πέλαγα. Εξάλλου το όνομά του σημαίνει νίκη του λαού να μας δίνει και εμάς δύναμη να αγωνιζόμαστε για την πίστη του Χριστού, να είναι κοντά στους ασθενείς και πονεμένους και όσοι συνάνθρωποι μας υποφέρουν από ασθένειες και οτιδήποτε άλλο, ας ανάψουν ένα κεράκι στον Άγιο, ας κάνουν ένα κομποσκίνι, Άγιε του Θεού Νικόλαε, πρέσβευε υπερημών, και ο Άγιος θα κάνει το θαύμα του, όπως είδαμε, δεν είναι μόνο προστάτης των ναυτικών, αλλά είναι όλων των Ορθοδόξων. Τε του σου Αγίου Πρεσβείε Χριστέ ο Θεό ημών, ελέησον και σώσον ημάς. αμήν.